Και τα πριν σας πιάσουν! Δώρο με τα Nesquik, τα Chocobit και τα Cheerios της Nestlé! Η θεία σου! Αχα! Μαριλού! Γλυκιά μου Μαριλού! Μαριλού, ανιψούλα μου! Μα δεν είμαι εγώ η Μαριλού, δεν κυρία, είναι. Όχι, αυτή είναι η Μαριλού! Αχ, από τη συγκίνηση μπερδεύτηκα! Αχ, Μαριλού! Τι όμορφη που είσαι και πόσο πολύ μου μοιάζεις! Είμαστε σαν δύο σταγόνες νερό, αχ αγάπη μου, κοριτσάκι μου, σε ψάχνα τόσο καιρό και επιτέλους σε βρήκα, δόξα τω Θεώ! Δεν θα χωρίσουμε! Πού με ψάχνες? Α, παντού σε ψάχνα! Αχ, γλυκιά μου, δεν χαίρεσαι που με βλέπεις! Είμαι η θεία σου, η Ανακλέτα! Με θυμάσαι? Ναι, ναι, σε θυμάμαι! Κυρία, τι? Γιατί ήρθατε? Τι θα πει γιατί ήρθα, μα τι θέλεις να πεις? Ήρθα για να την πάρω. Τόσα χρόνια μακριά της, χωρίς να την αγκαλιάζω. Αχ, Θεέ μου, πόσο πολύ μου λείψε. Τώρα θα έρθεις μαζί μου, αγάπη μου. Θα με πάρεις? Ναι, θα σε πάρω μαζί μου. Δεν θέλω να φύγω από εδώ. Όχι, 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 όχι. Δεν θα φύγεις από τη γειτονιά. Θα μείνεις με τον δεύτερο ξάδελφό μου. Δεύτερο? Ποιος λέγεται δεύτερος στη γειτονιά μας? Όχι, όχι, είναι δεύτερος ξαδερφός μου. Α, κατάλαβα. Έχεις κι άλλο ξαδερφό αλλού, ε? Όχι, όχι. Σοφία, μιλάμε για συγγενείς. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο... Να τους αυτός πρέπει να είναι, ανοίξτε. Γεια σας. Ξάδελφε, να σας ο δεύτερος ξαδερφός. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Μαριλού. Τι γίνεται εδώ? Τελικά βγήκαμε συγγενείς. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητη! Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητη! Αν συναντήσεις δρόμο, σου πω αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα. Γειτονιά. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Φωνές ανακούσεις και τέλειο δυνατό. Αν μαζί σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Όλε όλα είμαστε ατρόμητοι. Και η φιλία θέλουμε πάντα να νικά. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητη! Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητη! Αν συναντήσεις δρόμο, σου πω αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα. Γειτονιά. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Φωνές ανακούσεις και τέλειο δυνατό. Αν μαζί σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Όλε όλα είμαστε ατρόμητοι. Και η φιλία θέλουμε πάντα να νικά. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητη! Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Τι? Ναι. Κι άλλο κορίτσι εδώ. Άκουσε το, Λίτα. Δεν ακούω τίποτα. Είσαι τελείως τρελός. Ξέχνα το. Άκουσε το, Δεν Λίτα. Ακούω τίποτα. Μου φτάνει που ανέχομαι την Ειρήνα. Μπορείς να μ' ακούσεις. Με αυτό οι ατρόμητοι θα υποφέρουν πολύ ή μιλάμε. Έτσι είναι, Ντόλι. Ο Λουτσέρο ήταν έτοιμος να την υιοθετήσει. Θα σπαράξει από το κλάμα αν την πάρουμε. Αγαπάει πολύ αυτό το κορίτσι. Την έχει σαν παιδί του. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο για έναν μπαμπά από το να του πάρουν το παιδί του. Όπως λέει και ο Γούτσι Γούτσι, όταν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αλλά δεν μπορώ να ανεχτώ κι άλλο ένα τρόμητο στο σπίτι μου. Μην ανησυχείς, Ντόλι, δεν θα μείνει πολύ. Τι εννοείς? Δεν θέλουμε να κηρύξουμε μέσος πόλεμο στο Λουτσέρο. Θα τη δώσουμε πίσω, αλλά πρώτα θα την κρατήσουμε εδώ.
Για πόσο καιρό? Όσο χρειαστεί για να υποφέρει ο Λουτσέρο. Είναι τρομερό, Μέκα, τρομερό. Γιατί, Ρόκι, γιατί να εμφανιστεί αυτή η γυναίκα έτσι ξαφνικά, πες μου, γιατί? Δεν ξέρω, είναι συγγενής. Τουλάχιστον η Μαριλού θα έχει μια οικογένεια, τι να πω. Οικογένεια? Εμείς είμαστε η οικογένειά της. Θα γινόταν κόρη μας, θα την υιοθετούσαμε. Ονειρευόμουν ότι μια μέρα θα μας έσφυγε στην αγκαλιά της και θα μας έλεγε μαμά και μπαμπά. Μέκα, για το Θεό, η Μαριλού δεν είναι κόρη μας. Πρέπει να το δεχτούμε. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν θα αφήσω να πάρουν την κόρη μας. Δεν είναι κόρη μας, Μέκα. Δέξου το. Δεν είναι μη κόρη μου μας. Μη μιλάς έτσι, σε παρακαλώ. Κοριτσάκι μου. Γιατί είσαι λυπημένη? Μαριλού, θυμάσαι αυτή τη θεία σου? Ναι, γι' αυτό είσαι λυπημένη. Θα έπρεπε να χαίρεσαι. Ευτυχώς που ήρθε. Τώρα μπορείς να με υιοθετήσεις τελικά. Όχι. Ξέρεις τι γίνεται, κορίτσι μου? Η θεία σου θέλει να σε πάρει. Πώς? Ναι. Κι αν εγώ δεν θέλω? Αχ, Μέκα, πρέπει να μιλήσω με αυτή τη γυναίκα οπωσδήποτε. Ναι. Πρέπει. Αγάπη μου. Η κυρία? Ω, η θεία Ανακλέτα. Πρέπει να είσαι ο κύριος Λουτσέρο. Ναι. Και εσύ, η Μέκα. Ήρθα να πάρω τη Μαριλού. Όχι. Μέκα, σε παρακαλώ. Ξέχνα Μέκα... το. Δεν φεύγει από εδώ. Α, κυρία, μην το δυσκολεύετε κι άλλο. Μήπως προτιμάτε να καλέσω την αστυνομία? Μαριλού, ετοίμασε στη βαλίτσα σου. Κυρία, θα κρατήσετε εσείς τη μικρή? Γιατί ρωτάτε, τι προθέσεις έχετε για το κορίτσι? Όχι, η γυναίκα μου κι εγώ σχεδιάζαμε να την υιοθετήσουμε. Αφήστε με να το σκεφτώ. Πάμε, Μαριλού, χαιρέτησε τους κυρίους. Τι όμορφη που είσαι! Αχ, με πόνεσες πολύ. Έχεις τόσο όμορφα μαγουλάκια που θέλω να τα ζουλήξω. Πάω να πλύνω τα χέρια μου, έπιασα μια ανατρόμητη. Λοιπόν, εγώ φεύγω γιατί είναι πάρα πολύ αργά. Θα φύγετε? Ναι, φεύγω. Η Μαριλού θα μείνει με το θείο της, τον Αλφόνσο. Ναι. Μαριλού, χαίρεσαι που θα μείνεις με το θείο Αλφονσίτο? Ναι. Μπαμπά, δεν ξέρω αυτή την κυρία. Δεν μου έχεις μιλήσει ποτέ για ξαδέλφη. Είναι μεγάλη ιστορία. Θα σου εξηγήσω μετά. Μη μου πεις ότι δεν θέλεις τη Μαριλού στο σπίτι μας, Ειρήνα. Είναι τόσο καλή. Λοιπόν, εγώ φεύγω και χαίρομαι που την υποδεχτήκατε τόσο θερμά. Λοιπόν, τώρα εγώ σας χαιρετώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι θέλεις, τι είναι, μικρή μου? Τι, Ανακλέτα? Τι? Από πού ξεφύτρωσες εσύ? Λοιπόν, κοίτα, ο θείος Αλφόνσο θα στα εξηγήσει όλα. Η Γιασμίν μου είπε να στα δώσω. Μα έπρεπε να μου το δώσει η ίδια. Γιατί τη τα δάνεισες? Για γούρι, στις εξετάσεις. Τις έφερες γούρι? Ασφαλώς. Γιατί μου δανείς το σταυρό σου για αύριο? Ίσως μου φέρει γούρι και με υιοθετήσουν ο Λουτσέρο και η Μέκα. Ναι, πάρτον, αλλά να τον προσέχεις. Και βέβαια, ευχαριστώ, είσαι πολύ καλός. Λοιπόν, εγώ πάω να στρώσω το κρεβάτι σου, θα κοιμηθείς στο δωμάτιό μου. Ειρήνα, έχεις καμιά κούκλα να μου δανείσεις? Αλλιώς δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έχω εγώ μία. Μ' αυτήν κοιμόμουν όταν ήμουν μικρός. Περίμενα, στη φέρω. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Δεν ήξερα ότι ακούς και τα φαντασματάκια. Ευχαριστώ που μου στείλες αυτή την κυρία. Τώρα μπορούν να με υιοθετήσουν. Είσαι πολύ καλός, Θεέ μου. Σ' αγαπώ. Τι κάνεις εσύ εκεί? Παίζω, αλλά πάω για ύπνο. Και πού θα κοιμηθείς? Εγώ, στο δωμάτιο της Ειρήνα, που στρώνει το κρεβάτι. Όχι, όχι. Εσύ θα κοιμηθείς εδώ. Στον καναπέ? Όχι, στο πάτωμα. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ανησυχώ πολύ για τη Μέκα. Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκε, έκλαιγε. Ήταν τόσο ενθουσιασμένη με τη Μαριλού. Ναι, αλλά τελικά είναι καλύτερα που εμφανίστηκε αυτή η γυναίκα.
Μα καλά, δεν θέλατε να υιοθετήσετε τη μικρή? Μα γι' αυτό το λέω. Δεν ξέραμε τίποτα για τη μικρή. Αρτούρο, το πατρικό της όνομα, κάποιο συγγενή της ίσως. Τώρα υπάρχει αυτή η θεία, αυτή η γυναίκα. Θα είναι πιο εύκολο να την υιοθετήσουμε. Το σκέφτεσαι ότι αυτή η γυναίκα είναι ξαδέλφη του Αλφόνσο? Δεν θα είναι εύκολο. Τι, η θεία της Μαριλού είναι ξαδέλφη του Αλφόνσο? Δεν μ' αρέσει αυτό, Θα έπρεπε να συμβουλευτούμε ένα δικαστή, γιατί αν αυτή η γυναίκα παραδέχεται ότι είναι συγγενής μιας ανηλίκου και δεν θέλει να την υιοθετήσει, μπορούμε να ζητήσουμε μια εξέταση γενετικής ιστοσυμβατότητας για να επιβεβαιωθεί η συγγενειά. Με συγχωρήσει, είπω, αλλά δεν έχω όρεξη για δύσκολες λέξεις σήμερα. Θείε, θα έπρεπε να ξέρεις τι ορίζει ο νόμος. Μα δεν ξέρω τι ορίζει ο νόμος. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι θα αγωνιστώ για να υιοθετήσω τη Μαριλού. Γεια σου, μπαμπά. Γεια. Πήγε στην Ομοσπονδία. Ναι. Και γιατί έχεις αυτά τα μούτρα? Ναι, τι να πω, μας προκάλεσαν. Θα παίξουμε στο κύπελο της φιλίας. Α, αυτό είναι καλό. Ναι. Ωραία, στο κύπελο της φιλίας, είναι υπέροχο. Και με ποιους θα παίξουμε? Με τους Φωνιάδες, την ομάδα του Αλφόνσο. Όπου να πάρει. Είναι καλοί οι παίκτες που έφερε Αλφονσίτο. Α, είναι υπέροχοι, φοβεροί, Ρούντι. Αντί, πώς τους λέτε? Κλωτσιάς και γροθιά. Με τέτοια παρατσούκλα θα είναι πολύ καλή. Όχι, δεν είναι παρατσούκλα, είναι τα επίθετά τους. Καρλίτο Κλωτσιάς και Χουάν Γροθιάς. Αλήθεια? Ασφαλώς, είναι γεννημένοι Φωνιάδες. Μεγάλη Αλφόνσο, τελικά δεν έκανε τζάμπα τόσο ταξίδι. Α, τι νόμιζε? Γεια σου, αφεντικό, σ' αρέσει η καινούργια μου φανέλα. Την παρήγγειλε ο θείος μου ειδικά για μένα. Κοίτα τη γράφει. Νάτσο, ο Γκολτζής. Ποιος σκέφτηκε αυτή τη βλακεία? Εγώ το σκέφτηκα. Έχεις πρόβλημα? Υπέροχη ιδέα, βουλευτά. Όχι, δεν έχω μαζί σας πρόβλημα. Γι' αυτό ήρθα εδώ. Εντάξει, αφού δεν έχεις πρόβλημα, μπορούμε να μιλήσουμε στα ίσια. Ναι, εντάξει. Όχι, δεν είναι εντάξει. Αν δεν σε φωνάζαμε, δεν θα ερχόσουν. Λοιπόν, γιατί θέλετε να με δείτε? Φαίνεσαι πολύ πεισματάρης. Σωστά, πώς μπορείς και πες με τη μενσάνα? Μενσάνα, χοντρέ. Βλέπεις, ούτε να το προφέρουμε δεν μπορούμε. Πώς μπορείς να πες σε μια ομάδα που λέγεται μενσάνα? Εδώ που τα λέμε, παιδιά, πίνασα ξαφνικά. Έχετε τίποτα να φάμε? Κόψε τις βλακίες, χοντρέ. Αμυσίες. Σοβαρά, φέντε. Ας κάνουμε μια σύσκεψη με το χέντι. Είναι το καλύτερο, έτσι θα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Δεν έχω να ξεκαθαρίσω τίποτα με αυτόν. Πέντε, έλα. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Μαζί σας δεν έχω τίποτα. Όμως με το χέντι έχω. Δεν τον αντέχω. Σε έβαλε να κοιμηθείς στο πάτωμα. Μην το πεις πουθενά. Εγώ κοιμήθηκα στο καναπέ. Ήταν τόσο μαλάκο. Έλα, πάμε στη λέσχη. Δεν μπορώ να μείνω ούτε λεπτό εδώ. Για σταθείτε. Για που το βάλετε εσείς οι δύο? Για τη λέσχη. Δεν θα πάτε πουθενά. Πρώτα θα καθαρίσετε το σπίτι. Και εσύ, μικρή μου, όσο ζεις εδώ, πρέπει να κερδίζεις το ψωμί που τρως. Θα καθαρίσεις με την Ειρήνα. Μα είναι όλα καθαρά. Ήταν. Πυριλί, πυριλού, με τη δύναμη της Μάριλου. Είναι καθαρό. Πάμε, Ειρήνα. Τι έγινε? Είναι τόσο καλή η Ντόλη. Τα καθάρισε. Γεια σου, Ντόλη. Ευχαριστώ που τα μάζεψες. Τι έγινε, θεία? Δεν ξέρω. Καλύτερα να πάω να ξαπλώσω λίγο. Γιατί όχι? Είπα όχι, τελείωσε. Είπα όχι, δεν θέλω να παίξετε με την ομάδα του Αλφόνσο. Είναι τέρατα, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν μας νοιάζει. Μας φτάνει που θα παίξουμε μαζί τους στο πρωτάθλημα, παιδιά. Γι' αυτό το λέμε, θα είμαστε προετοιμασμένοι. Ναι, τι πειράζει να παίξουμε, κύριε Λουτσέρο? Το πρόβλημα είναι ότι θα μας τσακίσουν στις κλωτιές. Αν οι δυναμίτες χτυπούσαν, αυτοί τσακίζουν. Ρωτήστε και τον Φέντε. Έχουν ένα Ιαπωνέζο που ξέρει καράτε. Είναι και ένας χοντρός με μπράτσα σαν κολόνες.
είναι και ο Ντόβερμαν. Ναι, αυτό που σας λέω, παιδιά. Ο Αλφόνσο θέλει μόνο καυγάδες. Πότε είναι αυτός ο αγώνας? Όχι, δεν ξέρω και ούτε και με νοιάζει. Γιατί δεν θα παίξουμε? Παιδιά, πρέπει να σας προστατέψω. Το καταλαβαίνετε αυτό, γι' αυτό δεν θα παίξουμε εμείς. Έχεις δίκιο, κύριε Λουτσάρο, είμαι μαζί σου. Καλύτερα να παίξουμε μεταξύ μας. Με μένα βασικό, ε! Ναι, ήθελα να δω τα μούτρα των φωνιάδων. Α, αν θες να δεις τα μούτρα τους, βγάλ τους μια φωτογραφία και κρέμασέ τους στο δωμάτιό σου. Πάντως, σε αυτόν τον αγώνα δεν θα πάμε. Τέρμα και τελείωσε. Είπα στο Ροτζέλιο να το δηλώσει. Με αυτή την ομάδα δεν μπορούμε να μιλάμε για φιλία, παιδιά. Καταλάβα. Ωραία, μπράβο παιδιά, έτσι θέλω να προπονείστε, με χαρά, με κέφι, τελειώσαμε για σήμερα, πηγαίνετε όλοι για ντους, άντε, πηγαίνετε. Ρόκι, θέλω να σου γνωρίσω τον βουλευτή Πέρο Καρόνια. Α, χαίρομαι πολύ. Παλωμίως. Ο βουλευτής έμαθε ότι δεν θα παίξουμε με τους φωνιάδες. Ναι, εγώ οργάνωσα αυτό το παιχνίδι. Είναι ένας τρόπος να καταργήσουμε τη βία στα γήπεδα και θέλω να ξεκινήσω από τη ρίζα, από το παιδικό ποδόσφαιρο. Ξέρω ότι υπάρχει έντονη αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ομάδων και επίτηδες το ονόμασα κυπελοφιλίας για να παίξουν οι ατρόμητικοι φωνιάδες. Σου δίνω το λόγο μου ότι το παιχνίδι θα είναι δίκαιο. Μέσα. Μέσα. Πρόσεχε! Τι χαζός που είμαι! Χτύπησε ένα βουλευτή! Ολέ ολά. Χαίρομαι που θα γίνει ο αγώνας. Ναι, ναι. Μετά τον αγώνα δεν θα χαίρεσαι καθόλου. Θα μας ταράξεις τις κλωτσιές. Γι' αυτό και τους λένε φωνιάδες, έτσι. Ναι. Ο βουλευτής είπε ότι ο αγώνας θα είναι καθαρός. Και να μην είναι, δεν έχουμε πρόβλημα. Είμαστε ομαδάρα εμείς, παιδιά. Ζήτω η ατρόμητη. Ο Πάσκο έχει δίκιο. Αν μας χτυπήσουν οι φωνιάδες, θα τα αποδώσουμε κι εμείς με καράτε. Ναι, καλά. Ήλια. Προσέξτε τον Ταρούσα, είναι άγριος, παιδιά. Έλα. Για το Χέντι είναι ευκαιρία αυτός ο αγώνας. Γιατί? Θα αποδείξει ότι δεν είναι με τους φωνιάδες. Δεσποινίδες, τα σάντουιτς. Ευχαριστώ. Κύριε Βίκτορ, έχετε μαγιονέζα? Ασφαλώς και έχω. Ορίστε. Βάλτε όσοι θέλετε. Σε βγάζω και το καμπάκι. Ευχαριστούμε πολύ. Τουλάχιστον εδώ μπορώ να βάλω όση μαγιονέζα θέλω μέσα στο σάντουιτς. Γιατί? Δεν σε αφήνουν σπίτι σου να φας μαγιονέζα? Και βέβαια με αφήνουν. Δεν είναι αυτό, αλλά πάντα ο Φελίπε και ο μπαμπάς την αδειάζουν. Τους αρέσει πολύ. Αχ, μάλλον ξέχασα την κορδέλα μου στα ποδητήρια. Μου προσέχεις το σάντουιτς? Ναι, πήγαινε. Ευχαριστώ. Γεια, τι κάνεις? Καλά. Σου έδωσε το σταυρό η Ειρήνα? Ναι, χθες το βράδυ. Ευχαριστώ. Μου έφερε τύχη, ξέρεις. Α, έτσι. Ελπίζω να φέρει και σε μένα. Γιατί θέλεις τύχη? Θα δώσεις εξετάσεις κι εσύ? Περίπου. Να. Αφού με δοκιμάσεις συνεχώς. Es un poco de bola para empezar con su aliento. Tengo ganas de formar una dupla matadora y el único problema es que vos no me das bola. Dame pelota, pásamela. Dame pelota, no aguanto más. Dale pelota, pásasela. Dale pelota, no aguanta más. Quiero engancharme con vos y salir juntos a la cancha. El día que me digas que sí, la
una avalancha. Te tiro una pared y no la devolves. Me pongo a un costado y te vas al otro lado. Me acerco otro poco y al final me pongo loco. Dame pelota, pásamela. Dame pelota, no aguanto más. Dale pelota, pásasela. Dale pelota, no aguanta más. Necesito hacer un gol, quiero ganar este partido. El festejo no tiene gracia si no te abrazas conmigo. Dame pelota, pásamela. Dame pelota, no aguanto más. Dale pelota, pásasela. Dale pelota, no aguanta más. Dame pelota, pásamela. Dame pelota, no aguanto más. Dale pelota, pásasela. Dale pelota, no aguanta más. Κυρία μου, χαίρομαι που σας βρίσκω εδώ. Ήθελα να σας πω ότι πήρα μία απόφαση. Τι απόφαση? Τη μικρή. Θα την πάρω μαζί μου. Τι? Πού θα την πάτε? Στη Λίμα, στο Περού. Εκεί μένω, κύρια. Εντάξει, δεν ήταν τόσο σπουδαίο. Σοβαρά, έπαιξες τέλεια στον αγώνα. Μπορώ να σου δώσω μια συμβουλή? Ναι, βέβαια. Αν ήμουν στη θέση σου, δεν θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ. Θα έπαιζα στους φωνιάδες. Είναι και αυτή μια ομάδα της γειτονιάς, όπως η Ατρόμητη. Όχι. Δεν μπορώ να παίξω σε αυτή την ομάδα. Γιατί? Ο Αλφόνσο έφτιαξε πολύ καλή ομάδα. Έφερε δύο καταπληκτικούς παίκτες στην ομάδα. Άκου, Νάτη. Αν έπαιζαν ο Μαραντόνα και ο Πελέ μαζί, δεν θα μπορούσα ποτέ να μπω σε αυτή την ομάδα. Εγώ δεν θα έπαιζα. Όμως σε παρακαλώ, μη μου μιλάς για τους φωνιάδες. Έλα. Μα φτάνει, Νάτη. Σε συμπαθώ πολύ. Όμως μη με κάνεις να θυμώσω. Αλήθεια, με συμπαθείς? Συνεχίστε, μην ασχολείστε μαζί μου. Φρεσκάρο στο Περού. Πόσο τη λυπήθηκα τώρα. Τέλεια. Τέλεια. Τα σχέδια εξελίσσεται κατά γράμμα. Από τη μια θα παίξουμε με τους Ατρόμητους και θα τους διαλύσουμε, θα τους τσακίσουμε, θα τους καταστρέψουμε, θα τους εξοντάσουμε. Και από την άλλη έχουμε το κορίτσι. Η Ρενάτα θα πάρει τη Μαριλού και ο Λουτσέρο θα υποφέρει σε ποτέ στη ζωή του. Μια στιγμή. Στα αλήθεια πρέπει να την πάρω μαζί μου. Ακριβώς. Θα την πάω στο Περού. Αλφόνσο, αυτό είναι τρελό. Πώς θα πάρω τη μικρή στο εξωτερικό, χωρίς να έχει διαβατήριο? Σταμάτα, Ρενάτα. Ρενάτα, σταμάτα. Θα φροντίσει για όλο βουλευτής Καρόνια. Ο καλύτερος βουλευτής της χώρας. Ντόλι. Δεν καταλαβαίνω κάτι, Αλφόνσο. Θα πάει εκεί και τι θα κάνει η μικρή? Θα την αφήσει στον δρόμο και θα γυρίσει. Κλάμα που θα ρίξει ο Λουτσέρο. Κλάψε, 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 Ρόκι, κλάψε. Θα το πούμε μαζί, Ρούντι. Ναι, Αλφασίτο, ναι. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Μισό τους Ατρόμητους. Στο είπα, Ρόκι, ότι θα την πάρει. Στο είπα ότι θα την πάρει. Θεία, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όχι, τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτή η γυναίκα είναι θεία της. Εμείς δεν είμαστε τίποτα. Θεία της? Τώρα το θυμήθηκε ότι έχει ανιψιά. Μα τι να πούμε κάτι. Δεν ήρθε νωρίτερα. Γιατί δεν το σκέφτηκε πριν την εγκαταλείψει? Γιατί την άφησε να ζει μόνη της στο δρόμο? Γιατί. Γιατί δεν ήρθε πριν συνδεθούμε τόσο μαζί της? Γιατί. Δεν ξέρω γιατί, Μέκα, δεν ξέρω. Όπως και να έχει, πάντως είναι καλύτερα για τη Μαριλού. Είχα αρχίσει να την αγαπώ σαν αδερφή μου. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε να την πάρει, Ρόκι. Δεν Μα πρέπει. Τι μπορούμε να κάνουμε, χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα? Δεν με νοιάζουν τα χαρτιά. Άλλο με νοιάζει η καρδιά μου. Και στην καρδιά μου την έχω σαν κόρη. Σαν κόρη μας. Και δεν θα αφήσω να μας την πάρουν έτσι. Θα αγωνιστώ για αυτήν. Και θέλω να αγωνιστείς και εσύ μαζί μου. Στο Περού? Ναι, δε χαίρεσαι. Θα ζήσεις μαζί με τη θεία σου. Μα δεν θέλω να πάω.
πρέπει, καλή μου. Είναι θεία σου, είναι αίμα σου. Είναι ωραίο να είσαι με την οικογένειά σου. Είναι υπέροχο να ζεις με μια τόσο όμορφη θεία. Σ' αγαπώ τόσο πολύ, μικρή μου. Σε λατρεύω. Ας την αφήσουμε τώρα μόνη της να απολαύσει την έκπληξη. Έλα με τη θεία, έλα. Μαριλού, τι έχεις? Θέλω να με πάνε στο Περού. Κι εγώ δεν θέλω, όχι. Ναι, αλλά πρέπει να πας με τη θεία σου. Είπα ψέματα. Αυτή η γυναίκα δεν είναι θεία μου. Βοήθησέ με, χαίρεσέ, παρακαλώ, βοήθησέ με. Τσίτος παρουσιάζει τα Pokémon Tazos League. Τώρα 50 νέα Pokémon Sticker Tazos με νέες δυνάμεις ύψος και βάρος. Για πρώτη φορά όλα τα Pokémon σε φάσεις επίθεσης και σε τρία διαφορετικά στάδια. Μπες στο πρωτάθλημα γερά με την πιο δυνατή ομάδα και κέρδισε τη μάχη. 50 νέα Pokémon Tazos League. Το πρωτάθλημα αρχίζει. Dragon Ball Z, η συλλογή. Για πρώτη φορά η σειρά Z σε βιντεοκασέτε. Όλε όλα, όλε όλα. Σήμερα. Ναι, ήρθα για λίγο μόνο. Τουλάχιστον μείνε μια μέρα ακόμα, μου έχεις λείψει. Και μένα μου λείπεις. Γιατί δεν έρχεσαι να μείνεις μαζί μας στο Μοντεβιδέο, έλα. Όχι, δεν θέλω. Έλα, αν έρθεις θα περνάμε υπέροχα. Βερό, εδώ είναι ο τόπος μου. Παρόλο που δεν βλέπω τη μαμά μου και μου λείπει, όπως και εσείς. Αλλά είμαι ευτυχισμένη εδώ. Με καταλαβαίνεις? Ναι. Τώρα. Ποιος να είναι? Δεν ξέρω. Κριστίνα, είναι εδώ ο θείος σου! Όχι, δουλεύει με το ταξί. Γιατί, τι τρέχει? Η Μαριλού είπε ψέματα. Αυτή η γυναίκα δεν είναι θεία της. Είπε ψέματα! Ναι, για να την υιοθετήσουν ο Λουτσέρο και η Μέκα. Αλλά τώρα θέλει να την πάρει μαζί της στο Περού. Λοιπόν, μαθητές, σήμερα θα κάνουμε φυσική ιστορία. Θα μιλήσουμε για τα ζώα. Α, όχι. Αν αρχίσεις να μου προσβάλλεις και να με λες ζώο, μαζεύω τα πράγματά μου και φεύγω. Δεν το ανέχομαι αυτό. Όχι, Τόνι, όχι. Μα, αυτό που εννοούσα είναι ότι θα κατατάξουμε τα ζώα ανάλογα με τον τρόπο που κινούνται. Για παράδειγμα, τι είναι το τετράποδο? Θες εμένα τρεις αυτό, λες να μην ξέρω? Η γυναίκα μου λέει σταμάτα, το τετράποδο είναι ερωτευμένη, είναι φανερό ότι με λατρεύει. Ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε δάσκαλε, τετράποδο είναι το ζώο που στηρίζεται σε τέσσερα πόδια. Πολύ καλά. Τι σπασίκλα που είσαι. Λοιπόν, Αντώνιο, τώρα θα ρωτήσω εσένα. Τι είναι το δίποδο? Πού να το ξέρω εγώ αυτό, δεν έχω ιδέα. Αυτή πλάκα που έχει. Τι γελάς? Μου έκανε δύσκολη η ερώτηση ο δάσκαλος. Α, συγγνώμη, με συγχωρείς, δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Μου επιτρέπεις να σε βοηθήσω? Εσύ είσαι ένα δίποδο. Και εσύ ξέρεις τι είσαι? Μην αρχίζουμε με προσβόλες, γιατί θα σε προσβάλλω κι εγώ, πρόσεχε. Πρόσεχε πως μου μιλάς εμένα. Όχι, σταματήστε να σας εξηγήσω. Δι θα πει δύο. Τώρα είναι εύκολο, πες το μου. Τι να πω, αν μπορείς πες το εσύ, Δίποδα είναι τα ζώα που πατάνε με δύο πόδια. Α, στηρίζονται καλά. Τι θα πει πάλι αυτό? Αν δεν έχεις πόδια δεν πατάς πουθενά. Ενώ αν έχεις ένα πόδι δεν στηρίζεσαι καθόλου καλά. Κατάλαβες, κυρία Κάτα? Τώρα εγώ που έχω δύο πόδια στηρίζομαι καλά. Το πιάσες? Αυτό σημαίνει ότι είμαι ένα δίποδο. Είμαι ένα δίποδο. Φοβερό. Λοιπόν, Αντώνιο, εγώ θα σου δώσω μια τελευταία ευκαιρία. Δώσε μου ένα παράδειγμα δίποδου και ενός τετράποδου. Α, μέσα σε το κουδούνι. Τι ήταν τώρα αυτό? Διάλειμμα! Θα πάρτε σάντουιτς για το διάλειμμα! Τι, θα κάνετε μάθημα εδώ και δεν θα παίρνετε τίποτα? Ελάτε, κύριε Τόνι και κυρία Κάτα. Τρία πέσω στο σάντουιτς. Γιατί είπες ψέματα? Γιατί ο κύριος Λουτσέρο είπε ότι αν είχα ένα συγγενή θα ήταν εύκολο να με υιοθετήσει. Ναι, και όταν ήρθε αυτή η γυναίκα νόμιζε ότι θα τη βοηθούσε. Ναι. Τι θα κάνω τώρα? Θέλει να με πάρει στο Περού. Παιδιά, έχω μια ιδέα, έχω μια ιδέα. Έλα, 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 πες μας λοιπόν. Α, την ξέχασα. Ξέρω τι θα κάνουμε για να μην φύγει από κοντά μας η Μαριλού. Τι, Μποκα? Θα πάμε όλοι στο Περού. Ο Μποκα μου έδωσε μια ιδέα. Αφού θέλει να το παίζει θείο, τότε κι εμείς θα της το κάνουμε το χατήρι. Στεναχωριέμαι πολύ, Αρτούρο. Νιώθω απέσια.
Η Μέκα έχει δίκιο. Δεν μπορώ να μένω με σταυρωμένα χέρια. Κάτι πρέπει να κάνω επιτέλους. Μα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αν αυτή η γυναίκα είναι θεία της Μαριλού, έχει κάθε δικαίωμα να την πάρει μαζί της. Ναι, αλλά... Δεν ξέρω, μου έρχεται να κλάψω. Είμαι χάλια, Αρτούρο. Κάτι πρέπει να κάνω για τη Μέκα. Στενοχωριέμαι πολύ. Απ' τη μια μου λείπει ο Ντιέγκο και τώρα που δέθηκα με αυτό το πλάσμα θα τον χάσω. Δεν το αντέχω, Αρτούρο. Τι να κάνω. Είμαι τόσο θυμωμένος, Αρτούρο. Λυπάμαι. Δεν μπορώ. Όπου να πάρει. Ευχαριστώ, Φελίπε Χοακίν. Σου είπα ότι προτιμώ τους σερβιτόρους ξυρισμένους. Εντάξει. Μιλάει τελικά. Ναι. Στον πόνο του Λουτσέρο. Θα είναι απελπισμένος. Αχ, κακόνι, το σχέδιο εξελίσσεται καλά. Η Ρενάτα φεύγει σήμερα. Πάντως λυπάμαι το κοριτσάκι. Ο Λουτσέρο πρέπει να την αποχαιρετήσει, γιατί δεν θα την ξαναδεί ποτέ. Θα του λείψει πολύ. Πόσο μ' αρέσει που υποφέρει. Όσο πιο πολύ υποφέρει ο Λουτσέρο, τόσο πιο πολύ το απολαμβάνω. Τον μισώ. Τον μισώ μόνη μου την ψυχή. Παραξενεύομαι που δεν στενοχωριέσαι. Γιατί να στενοχωριέμαι, ξαναβρήκα την οικογένειά μου. Σωστά. Είναι πολύ ωραίο να ξαναβρίσκεις ένα συγγενή μετά από τόσα χρόνια. Πιο ωραίο είναι να ξαναβρίσκεις όλους τους συγγενείς σου. Γι' αυτό είμαι χαρούμενη. Και πιο πολύ θα χαρείς εσύ, θεία. Όλους, ποιους όλους, δεν καταλαβαίνω. Ναι, θεία, βρήκα όλα τα αδέλφια μου. Όλα πια. Αχ, επιτέλους σε ξαναβρήκαμε! Αχ, θεία, χαίρομαι που θα φύγουμε όλοι μαζί. Θέλεις? Πάρε με στο θεία, έμαθα να παίζω φλάουτο. Όχι, όχι, δεν είναι δικό μου! Είμαστε μια δεμένη οικογένεια! Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Και μετά... Η γυναίκα αυτή δεν ήταν θεία της Μαριλού. Παιδιά, είσαστε σπουδαίοι. Παριστάναμε τα αδέρφια της. Αλήθεια, κύριε Λουτσέρο, την τρελάναμε. Ναι, δεν θέλετε και πολύ για να τρελάνετε κάποιον εσείς. Όχι, έφυγε τρέχοντας και φώναζε ότι δεν είναι θεία μας. Α, ωραία. Κύριε Λουτσέρο, τελικά θα μείνω. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά μπορείς να μου πεις γιατί είπες ψέματα, Μαριλού? Γιατί θέλω να με υιοθετήσετε. Πού να ξέρω ότι θα με έπαιρνε μαζί της? Μα δεν χρειάζεται να λες ψέματα για να αποκτήσεις μια οικογένεια. Σύντομα θα έχεις μπαμπά και μαμά. Σύντομα. Κατάλαβες? Που θα σ' αγαπάνε πάρα πολύ, ε? Και έναν αδερφό. Και έναν αδερφό. Α, Θεέ μου, πόσο στενοχωρήθηκα. Να είστε σίγουροι ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο Αλφόνσο. Όχι, κύριε Λουτσέρο. Ο Αλφόνσο με τίποτα. Πώς μπόρεσες, παπά? Ειρήνα, μπορείς να με ακούσεις? Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό στον κύριο Λουτσέρο και στη Μαριλού? Ειρήνα, πιστεύεις ότι είμαι τόσο κακός άνθρωπος? Εντάξει, παραδέχομαι ότι μερικές φορές κάνω κάποια λάθη. Στο παρελθόν έκανα κάποια πράγματα, αλλά αυτά πέρασαν, τέλειωσαν πια. Αυτή η γυναίκα κορόιδεψε και εμένα, Ειρήνα. Τι να έκανα, πίστεψέ με, σε παρακαλώ, πίστεψέ με. Και τι είπες ότι ήταν ξαδέλφωση Ανακλέτα? Γιατί έχω μια ξαδέλφη Ανακλέτα, αλλά έχω 20 χρόνια να τη δω. Νόμιζα ότι είχε αλλάξει. Τι να κάνω? Α, ναι. Μήπως λέγεται και Μπατιστούτα? Ναι, Μπατιστούτα. Ειρήνα, θέλεις να γονατίσω μπροστά σου για να πιστέψεις? Θέλεις να το κάνω? Όχι, όχι. Άστο. Σε πιστεύω. Τι άλλο να κάνω? Έτσι μ' αρέσει. Να εμπιστεύεσαι τον μπαμπά σου. Να είσαι σίγουρη ότι ο μπαμπάς ποτέ, ποτέ δεν λέει ψέματα. Πηγαίνετε να αλλάξετε, θα σας περιμένω στο γήπεδο. Άντε, άντε. Τώρα είσαι ο γυμναστής τους. Ναι, ο κύριος Λουτσέρο μου ζήτησε να τον βοηθήσω. Μ' αρέσει. Είναι σαν να νίκω κι εγώ στην ομάδα. Εσύ πάντα θα είσαι ατρόμητος. Θα μείνεις στην προπόνηση? Δεν μπορώ. Η Θιάνα με περιμένει στο λιμάνι. Πάμε στο Μοντεβιδέο. Κιόλας? Ναι. Αλλά σου υπόσχομαι πως μόλις μπορέσω θα ξανάρθω. Δεν μπορώ χωρίς εσένα, Πολυκόκκι. Κι εγώ σου υπόσχομαι ότι όταν θα παίξω
Στην πρώτη κατηγορία θα θριαμβεύσω και θα σε παντρευτώ. Α, θα περιμένουμε πολύ γι' αυτό. Όχι, όχι, σκέψου τον Αϊμάρ, είναι 18 χρονών. Και πάλι, θες άλλα 5. 5 χρόνια δεν είναι τίποτα. Τα μάτια μου που καίνε σε ψάχνουν στο σκοτάδι. Ο χοντρός το έχει παίξει. Πραγματικά, τι κάνεις με αυτά? Μασκαρεύτηκες, ε? Όχι, είπα στη μαμά μου ότι θα παίξουμε με τους φωνιάδες και μου φτιάξε αυτά για να με προστατεύσει. Έλα, μα τι λες τώρα? Βγάλ τα μαξιλάρια, δεν τα χρειάζεσαι. Έχεις ολόκληρο στρώμα εδώ. Δεν πειράζει, χρειαζόμαστε μια μασκότη για τον αγώνα με τους φωνιάδες. Έχω μία, είναι ο πιγκουίνος Λουτσερίτο. Πώς το είπες αυτό? Ονόμασες τον πιγκουίνο Λουτσερίτο? Ναι, γιατί είναι ψυχρός. Δεν με λυπάσαι όταν σε παρακαλώ να με κάνεις βασικό. Και εκτός αυτού είναι ο λόγιος με σένα, όπως ίσως το γάμο σου. Έτσι, ε. Ε, έχουμε επισκέψεις. Πω, Τεντέσκο, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Χαίρομαι που βλέπω εσένα και τους αντρόμητους. Ναι, ναι. Είσαι ίσο ο Ταρούσα. Γεια σας. Ναι, ο Ταρούσα. Ο Καρότ. Ράτα. Ναι, Ράτα. Έχουμε και καινούργιους ναι, παίκτες, βέβαια. Ε. Παιδιά, να σας γνωρίσω τον κύριο Τεντέσκο. Είναι προπονητής της ομάδας παιδών της Μπόκα. Γεια σας. Γεια σας. Δηλαδή στο δημοτικό. Το καταλάβατε? Καλό ήταν. Είναι ομάδα παιδών, δημοτικού. Γελάστε και καμιά φορά. Τεντέσκο, πώς και από τα μέρη μας? Ήρθα να δω την προπόνηση. Το βρήκα. Σε έστειλε ο Νάσης. Ήρθες να με πάρεις. Το ήξερα ότι μια μέρα θα αναγνωριζόμουν. Στα μάτια, Ταρούσα, έλα. Γεια. Είναι εδώ η Νότη? Όχι, δεν είναι. Δεν είναι? Καλά, φεύγω τότε. Όχι, στάσου, μη φεύγεις. Θέλω να σου πω κάτι. Κοίτα, αν είναι να μου πεις για το Χέντι. Όχι, απλά ήθελα να μάθω τι έκανα στο φουστάνι που σου επέστρεψα. Τι το έκανα? Το δίπλωσα και το έβαλα στην ντουλάπα μου. Ψέματα, το χάρισε στην Νάτη. Τι? Ναι, το χάρισε στην Νάτη. Μα τι λες, αφού το έχω στο σπίτι μου. Το έχει η Νάτη. Το έχω εγώ. Το έχει η Νάτη. Εντάξει, δείξτε μου, πήγαινε βρέστο και δείξτε μου. Και βέβαια θα στο φέρω να το δεις μικρή. Ψεύτη. Ποιος ήταν, Ειρήνα? Ποιος ήταν? Κανείς. Α, καλά. Κάτα, ξέρεις που έχει η Νάτη το μπλε φόρεμα με τις μαργαρίτες? Πρόσεχε! Άντε! Άντε, έλα, πάμε! Κόκκι, έλα! Θυμάσαι τον κύριο Τεντέσκο? Ναι, ναι, πώς είστε? Καλά! Κόκκι, θέλει να σου μιλήσει. Πες μου, μικρέ, θα ήθελε να παίξεις στην Μπόκα? Στην Μπόκα? Ναι! Ορίστε, μικρή, εδώ είναι. Δεν σε πιστεύω. Τι σκαρφίστηκες πάλι? Δεν σκαρφίστηκα τίποτα και δεν είμαι ψεύτης. Είσαι, γιατί μου είπες ψέματα. Χάρισε το φόρμα στην Νάτη. Μα τι λες τώρα, μικρή? Κοίτα. Και τότε...